Την ώρα που όπως παρακολουθείτε στους δέκτες σας, η κατάσταση με τα σκουπίδια στη Θάσο είναι πια ασφυκτική, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου με προεξάρχοντα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Πιπίνη και τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας μετέβησαν στα γραφεία των δύο ναυτιλιακών εταιριών ώστε να διαμαρτυρηθούν για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νησί και να επιδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας για να σταματήσει η ανάλγητη τακτική των εταιριών και να ξαναξεκινήσει η μεταφορά των χιλιάδων τόνων σκουπιδιών που έχουν συγκεντρωθεί στον Χιτή Καβάλας. Ορίστε, κύριε Τσούπρα, ήρθαμε να επιδώσουμε στις ναυτιλιακές. Προφανώς τις εκπροσωπείτε εδώ, ό,τι κατάλαβα, στην Υπουργή που είναι οι διοκτήτες. Μπορούμε να το επιδώσουμε σε εσάς. Όσον αφορά την ΑΝΕΦ, ναι. Ναι. Είναι το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοβουλίου και, ένα κάλεσμα του Δημάρχου προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό είναι για λογαριασμό το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Και το κάνω το δείγμα να πιάσω. Ωραία. Εντάξει. Αυτό. Θα τα δώσω εγώ την πρώτη. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν. Θα θέλαμε κάτι ακόμα. Συμβολικά, αν μας επιτρέπατε, να περνούσαμε τον τράκτορα. Ο οποίος έχει ένα τράκτορα εδώ στο σκουπίδια. Ναι. Θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να το περάσουμε. Πώς να το περάσουμε. Με τις διαδικασίες που περνούσαμε απέναντι σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε σχέση με την που να είναι συνάντηση του Δημάρχου και του προσώπου των Ναυτιλιακών στην εισαγγελία, θα θέλαμε σε πρώτη φάση, αν είναι δυνατόν, να περάσει μέρα πρώτη πράξη. Εγώ δεν μπορώ να το αναπτύξω. Θα περιμένουμε. Προφανώς, γιατί ακόμη και εννοείται δεν μπορώ να το αναπτύξω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι έχει το ρολόι στις 12. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα θα επικοινωνήσετε με τους. Νομίζω καλύτερα από τους προέδρους, οπότε καλύτερα να μιλήσετε με τον Γιάννη. Ωραία. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε. Ωραία.